αγκαλιά. Τον Νίκο τον ξέρω από το Παρίσι. Κάναμε παρέα στο Παρίσι με τον Νίκο. Είμαστε ίδια ηλικία και ήταν και αυτό στο Παρίσι, τον Γιώργο Πουναγό, και κάναμε παρέα. Δηλαδή έχουμε πολλά τη παλιά ιδιωτική μα ζωή κοινά. Σε αντίθεση με αυτά που ο κόσμο πιστεύει, ο Νίκο ήταν πάρα πολύ ανοιχτό. Δηλαδή πάρα πολύ ανοιχτό σε οποιαδήποτε πρόταση γινόταν. Αλλά παράλληλα έχει και ένα άλλο στοιχείο που σου περιορίζει το να είσαι ανοιχτό. Έχει κάποιε καθοριστικέ γραμμέ στο κεφάλι του, τις οποίες δεν μπορεί να στις πει με απόλυτο ακρίβεια, να σου πει ξέρεις αυτό, εκείνο, το άλλο. Γιατί δεν ξεκινήσαμε την ταινία αμέσως. Πήγαμε κάποιους χειμώνες και τραβάγαμε κάτι πλάνα που είχε χιόνι, κάτι αυτά που δεν είχαμε καν ξεκινήσει ακόμα την ταινία. Και μαζεύαμε διάφορα κομμάτια από εδώ και από εκεί που θα μπαίνανε ενταγμένα μετά στις εποχές που περνάγανε. Αισθάνθηκα ότι είχα σχεδόν απόλυτη ελευθερία όσον αφορά όχι το πώς θα τα εικονογραφήσουμε, αλλά στην ατμόσφαιρα της ταινίας. Και εκείνο τον καιρό, να πω με την αλήθεια, μου είχαν και λίγο πιο πολύ σεβασμό, γιατί ερχόμουν απ' έξω. Τώρα που με ξέρουν πολύ καλά όλοι, ξέρεις, αρχίζουν τα πράγματα και περιορίζονται, γίνονται πιο ξέρω εγώ, οικεία. Ενώ εκείνο τον καιρό, ξέρεις, άμα έρθεις από ένα άλλο χώρο και μπεις εδώ, σίγουρα βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Νομίζω ότι ο Ανδρέας είναι από αυτούς που αλλάξαν την εικόνα του ελληνικού κινηματογράφου. Οι τεμπέληδες της Έφορης Κοιλάδας για εκείνα τα χρόνια είχαν μια εικόνα τελείως διαφορετική από ό,τι είχαν οι ελληνικές ταινίες μέχρι τότε. Ήταν αυτό το ύφος της εικόνας που είχαν οι ευρωπαϊκές ταινίες. Χρήση διαφορετικών φωτισμών, χρήση άλλων φίλτρων, μια άλλη ματιά πάνω στην εικόνα που δεν υπήρχε στην Ελλάδα τότε.